Στην αντεπίθεση περνούν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη του τελεσιγράφου της κυβέρνησης για μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, η ΠΕΔΜ θα προσφύγει το επόμενο διάστημα στη δικαιοσύνη, ενώ θα ενημερώσει και σχετικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πολιορκεί τους πόρους των Δήμων. Μη νόμιμα, αντισυνταγματικά, παραβιάζοντας το προστατευτικό συνταγματικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος που προβλέπει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Σήμερα που το success story της κυβέρνησης λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε από την επιτήρηση, ανακτήσαμε την εθνική κυριαρχία, βγήκαμε στις αγορές, υπάρχει ανάπτυξη, ευημερία κτλ. Και μάλιστα υπάρχει μαξιλάρι 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει κανένας λογικός, οικονομικός, λογιστικός λόγος, καμία αναγκαιότητα να εξαναγκαστούν δια της βίας και δια της απειλής ποινικών διώξεων και πειθαρχικών διώξεων, να εξαναγκαστούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να μεταφέρουν το 1 δις ευρώ περίπου που υπάρχει κατατεθειμένο στις εμπορικές τράπεζες. Επιπλέον οι δήμαρχοί αντιδρούν στην αύξηση των εκλογικών τμήματων στις εκλογές του Μαΐου. Χρειάζονται περισσότερα εκλογικά τμήματα και ήδη από 23.000 τα έκανε, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, όχι, τα πήγε σε 41.000 τα εκλογικά τμήματα με πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Χαρίτσης. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αν κανείς βρει τον χρόνο ενός έμπειρου εκλογία που θα πρέπει να ψηφίζει σε 4 κάλπες και τον πολλαπλασιάσει επί 250, γιατί 250 θα είναι η εκλογή σε κάθε εκλογικό τμήμα, τότε βγάζει κατά περίπτωση από 4 έως 6 μέρες θα χρειαστεί να ψηφίζουμε. Όπως επίσης δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το αντισυνταγματικό που προβλέπεται από τον Κλισθένη, να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό παραβάν και ξεχωριστή κάλπη για τα τοπικά συμβούλια. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να καταλάβει και από άποψη νομιμότητας και συνταγματικότητας, αλλά και από άποψη πρακτική και λειτουργική να ακούει την αυτοδιοίκηση. Να σημειωθεί ότι οι Δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου να μεταφέρουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.